Μένιος Αγγελαρόπουλος, «Η Παγίδα των Χρωμάτων», ένα νέο μυθιστόρημα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», το έχουμε εδώ μπροστά μας και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και τον συγγραφέα. Μένιο, καλή σου ημέρα. Μένιο, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, θα την έχουμε θα έχουμε ξανά το Μένιο κοντά μας πάρα πολύ σύντομα. Ένα νέο λοιπόν μυθιστόρημα από τον Μένιο Σακελαρόπουλο, τον γνωστό αθλητικογράφο, ο οποίος είναι το κλασικό μας ραντεβού σε αυτή τη φάση, όπου μπορούμε και συζητάμε για τις όμορφες εμπνεύσεις του, οι οποίες μεταφέρονται στο χαρτί και μας συντροφεύουν. Είναι μια σειρά βιβλίων που έχει γράψει ο Μένιος Σακελαρόπουλος, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει κερδίσει την αγάπη των αναγνωστών, έχει μάλλον βρει το μυστικό, θα μας τα πει ο ίδιος. Μένιο, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, Μανώλη μου, καλημέρα. Είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά, μια χαρά. Έχουμε φυσήξει και την αφρικανική σκόνη, τη στείλαμε προς εσάς τώρα κάτω, λέει, και θα δούμε. Έχουμε μπόλικη, έχουμε μπόλικη, δεν χρειαζόμαστε άλλη. Τι όμορφη η παγίδα των χρωμάτων. Για μίλησέ μας για το νέο σου μυθιστόρημα. Να διευκρινίσουμε για να είμαστε καθαροί και ωραίοι και χωρίς κόντες κλπ. Αυτό είναι μια επανέκδοση από το 2014. Ξέρεις, είχα μια μεγάλη πίκρα, ένα βάρος μέσα μου, διότι 11 βιβλία από το προηγούμενο εκδοτικό οίκο δεν υπήρχαν πουθενά. Είναι σαν να έχεις χάσει τα παιδιά σου, ρε παιδί μου, και να βάλεις ένα alert. Ευτυχώς βρέθηκε μια λύση, πήραμε τα δικαιώματα και έτσι αυτά τα χαμένα παιδιά έρχονται ξανά ένα προς ένα προς τα μέρη μας, με ένα μεγάλο κόκκινο ψήστο εξώφυλλο. Η Παγίδα λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο με είχε οδηγήσει σε σκοτεινά μονοπάτια. Για να τη γράψω χρειάστηκε να μπω, Μανώλη μου, για μεγάλο διάστημα σε ψυχιατρίο, μιλάω για το δρομοκαίτιο. Δεν με κράτησαν για να μιλάμε και είναι όλα πήγαν καλά. Απλώς έπρεπε να κάνω μια μεγάλη έρευνα όπου συγκλονίστηκα, διότι αλλιώς να θα περιγράφει κάποιος, αλλιώς να έχεις μια γενικότερη εικόνα ή κάποια πλάνα από κινηματογράφους και αλλιώς να τα βιώνεις από κοντά, διότι εκεί κατέληξε για ένα μεγάλο διάστημα η κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, η Βενετία, όταν ανακάλυψε ένα συγκλονιστικό μυστικό που συνέβαινε, που υπήρχε θαμμένο μέσα στο σπίτι της. Αυτό την έστειλε στο ψυχιατρίο και μην νομίζεις ότι η απόσταση από τη μία όχθη του ποταμού στην άλλη είναι τόσο μεγάλη, διότι μιλώντας καθημερινά με γιατρούς, οι άνθρωποι απολύτως ειδικοί μου είπαν ότι ξέρεις, μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα στη ζωή ενός ανθρώπου και πραγματικά να τον στείλουν εκεί που πήγε και η Βενετία. Αυτό που λέμε ότι δεν θέλει πολύ ο άνθρωπος, ναι. Είναι μια λεπτή γραμμή. Χρειάζονται κάποια σοβαρά γεγονότα για να συμβεί αυτό, να υπάρχει στη ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, από την προσωπική μου πείρα σου λέω ότι υπήρχε, είδα με τα μάτια μου έναν ηλικιωμένο κύριο, είχε στα νιάτα του πολεμήσει στο Βιετνάμ. Έχασε το μυαλό του στην πορεία ο άνθρωπος. Φαντάσου τι είδαν τα μάτια του και τα ξέρουμε. Μπορούμε να τα φανταστούμε τουλάχιστον. Ναι, και τον είδα να μαζεύει στο προάβλιο άλλους δυστυχισμένους ανθρώπους, έδινε παραγγέλματα, έκανα ένα στρατιωτικό βήμα. Αυτό είναι το λιγότερο, γιατί είναι και ξέρεις, απλό, όχι ενοχλητικό, όχι επικίνδυνο. Ακίνδυνο, σωστά. Αλλά όπως μου εξήγησε ένα γιατρός, τα βράδια πεταγόταν στον ύπνο του και ούρλιαζε, καλυφτείτε, μας χτυπάνε κλπ. Φαντάζομαι ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία και για σένα. Ναι, είναι ίσως η μεγαλύτερη από όσα έχω βιώσει με την συγγραφή των βιβλίων. Δηλαδή, ας πούμε, έμεινα σε φυλακές στο Κορυδαλό, στην Κασαβέτια, στο Βόλο, στα Διαβατά, στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνει κανείς πώς είναι οι συνθήκες, αλλά αυτή η εμπειρία του ψυχιατρίου είναι εκτός περιγραφής. Είναι ντοκιμαντέρ για το Netflix. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι εννοείς.
η ιστορία δεν είναι ψυχιατρίο, δεν είναι μόνο ψυχιατρίο. Η ιστορία έχει πολλές πλευρές, πολλές πτυχές. Και βεβαίως, επειδή το κάνω πάντα στα βιβλία, πηγαίνω εκεί που δρούν οι ήρωες για να βλέπω τα πατήματά τους, πώς είναι τα μέρη που πηγαίνουν, εξού και το ψυχιατρίο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι με την Βενετία να είναι στην σχολή καλών τεχνών στη Φλωρεντία, και εκεί τεράστια εμπειρία, τη Φλωρεντία του Μιχαήλ Άγγελου, έτσι. Αυτό μου βγήκε κατά έναν τρόπο πολύπλευρο, διότι έχει αστυνομική πλοκή, έχει φόνους, έχει εξαφανίσεις, έχει τέχνη, έχει σκοτεινές πλευρές της ζωής ανθρώπων υπεράνω πάσης υποψίας, και έτσι είναι γεμάτο χρώματα. Υπάρχει παγίδα, εξού και η παγίδα των χρωμάτων. Πραγματικά ακούγεται έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ανυπομονώ και εγώ να το διαβάσω, για να είμαι ειλικρινής. Ποιο νούμερο είναι αυτό, το 11ο, 13ο? Αχ, Μανώλη μου, είναι η κίτρινη σκόνη της Αφρικής. Είναι 20 τα απολύτως πρωτότυπα και 2 οι επανεκδόσεις. Είμαστε... δεν βάζω τις επανεκδόσεις στον γενικό αριθμό. Γιόρτασα το 20ο βιβλίο. Το 20ο βιβλίο. Τι σημαίνει για σένα αυτό? Όταν, αν γυρίσουμε δηλαδή το χρόνο πίσω και πάμε στο νούμερο 1. Στη πρώτη, έτσι, 2003, Μανώλη, 2023. 20 βιβλία σε 20 χρόνια και τώρα δουλεύω το 21ο που θα βγει τον Οκτώβρη. Το φανταζόσουν ότι θα είχε αυτή την πορεία, αυτό το ταξίδι, όταν ξεκινούσε κάθε χρόνο και ένα βιβλίο? Και ένα επιτυχημένο βιβλίο, όχι απλά ένα βιβλίο, ένα επιτυχημένο βιβλίο. Κοίταξε, θα είμαι απολύτως ειλικρινής και με την εφορία πληρωμένη, τουλάχιστον την περσινή. Φέτος δεν μας έχει έρθει ακόμα. Πάμε λέει για τέλη Απρίλη. Λοιπόν, εγώ ήμουν ένα παιδί που μιλούσε και έγραφε για πέναλτι, για offside, για φάουλ κλπ. Έγινα δύσκολα δεκτός στο χώρο της λογοτεχνίας με την απλή θεώρηση ότι τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι. Ένας τύπος που μας μιλάει για πέναλτι ξαφνικά θέλει να γράφει μυθιστορήματα. Πάλεψα πάρα πολύ για να ανατρέψω αυτή την ταμπέλα του αθλητικού, την ετικέτα, γιατί είμαστε μια χώρα που μοιράζει εύκολα ετικέτες. Είχα λοιπόν, ξέρεις, μια αντίδραση, αμφισβήτηση, απορία στα βλέμματα με το τι δουλειά έχει αλεπού στο παζάρι. Ήρθε το δεύτερο, το τρίτο, το πέμπτο, το έβδομο. Βάστε τόσο, όλα πήραν το δρόμο τους. Δεν ξέφυγα ποτέ από το στόχο μου. Εγώ ήθελα να πω ιστορίες από τις εμπειρίες των ταξιδιών, των πάρα πολλών ταξιδιών. Και γι' αυτό είμαι ευλογημένος που η δουλειά μου μου έμαθε να ψάχνω, να ανοίγω πόρτες. Αλλά πού να φανταστώ ότι θα μπω σε φυλακές, σε ψυχιατρία, σε χειρουργία, σε ανακριτικά γραφεία, σε μοναστήρια. Αυτό μου έδωσε δεύτερη, τρίτη, πέμπτη ζωή. Δηλαδή, ξέρεις, μπαίνοντας σε παπούτσια άλλων, βιώνεις πράγματα που δεν τα ήξερες, δεν τα φανταζόσουν. Και γι' αυτό η συγγραφή είναι κάτι που με κάνει να περνάω πάρα πολύ καλά. Με την κλασική ερώτηση των πάντων πια, πώς προλαβαίνεις. Τίποτα προλαβαίνεις. Εάν δεν τρέχεις το βράδυ σε μπαρ, σε ταβέρνες και σε ευαγή ιδρύματα, μια χαρά κάθεσαι, συγκεντρώνεσαι, έχεις το υλικό σου από την έρευνα που έχει προηγηθεί και περνάς τέλεια, περνάς υπέροχα. Έχεις καταφέρει και έχεις αγγίξει καρδιές με τα βιβλία σου. Θεωρείς ότι έχεις βρει τη φόρμουλα της επιτυχίας, ή κάθε μυθιστόρημα για σένα είναι μια νέα πρόκληση, ένα νέο ταξίδι, κάτι που ξεκινάει από το απόλυτο μηδέν? Κοίταξε, η αλήθεια είναι μία απλή και ευκολοδιάβαστη. Δηλαδή, ξεκινάς από το μηδέν, για να πάρω την τελευταία ερώτηση, την τελευταία ατάκα. Ξεκινάς από το μηδέν. Έχεις ανοίξει το λάπτοπ όπου έχει λευκές σελίδες. Είναι σαν να ανεβαίνεις σε ένα βουνό και μάλιστα ψηλό για να φτάσεις στη σελίδα 500, ας πούμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο βουνό. Αλλά το λέω για δεύτερη φορά. Είμαι ευλογημένος που η δουλειά μου μου έμαθε να ψάχνω, να ανοίγω πόρτες κλπ. Όταν λοιπόν ξεκίνησα να γράφω τα βιβλία πριν από 20 χρόνια,
Ήξερα ή ήθελα τουλάχιστον να δοκιμάσω να δω πώς γίνεται ένα βιβλίο μετά από έρευνα. Όταν πηγαίνεις λοιπόν στον τόπο που κινούνται οι ήρωες, έχεις μπροστά σου πράγματα που σπαρταράνε. Δηλαδή, και μια και μιλάμε για την παγίδα των χρωμάτων, φαντάσου ότι επί τουλάχιστον 2 μήνες πήγαινα καθημερινά στο ψυχιατρίο, από το χάραμα στην ουσία, έβγαιναν οι γιατροί υπηρεσίας, τους έπαιρναν καφέ και πηγαίναμε στην επιθεώρηση που κάνανε στους θαλάμους με τους Αττικής αυτούς ανθρώπους. Οπότε είχα σπαρταριστό υλικό και απλώς ενέταξα την κεντρική Ρώτα, τη Βενετία, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το κλίμα. Και μετά ήταν πολύ εύκολο, αφού υπάρχει ο καμβάς της ιστορίας και ξέρω πού θα με οδηγήσει. Δηλαδή, ξεκινώντας, γνωρίζω την πλοκή, γνωρίζω την αρχή και το τέλος του βιβλίου. Στη συνέχεια με πάει η ίδια ιστορία πολλές φορές. Υπάρχουν ανατροπές σε αυτό το σκαρίφημα, το αρχικό, το δικό σου, ή πάνε τα πράγματα όπως τα έχεις προγραμματίσει? Αυτό πήγα να σου πω, ότι υπάρχουν βιβλία όπου έχεις προγραμματίσει μία χι ιστορία με ένα συγκεκριμένο χι τέλος, αλλά η πορεία μέσα, η πλοκή σε οδηγεί να αλλάξεις την τροπή των πραγμάτων και να κάνεις μια ανατροπή η οποία είναι μη αναμενόμενη, είναι αναπάντεχη. Έχει συμβεί και αυτό, γιατί δόξα τω Θεώ μετράω 20 πια και μπορώ να διακρίνω στον εαυτό μου, εννοώ, τις φορές που αλλάζω πορεία. Για παράδειγμα, ας πω ένα γρήγορο παράδειγμα, στο 15ο βιβλίο που ήταν το Σημάδι, με έναν φοιτητή ο οποίος στα 20 χρόνια του βρέθηκε στη φυλακή διότι πιωμένος και καταρακωμένος και έχοντας πάρει και ουσίες μαχαίρωσε έναν φοιτητή του ο οποίος πέθανε. Εκεί λοιπόν είχα αποφασίσει το τέλος όπου αποφυλακίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος έχει περάσει τεράστιες περιπέτειες σε πολλές φυλακές με τραγικές συνθήκες. Το αρχικό τέλος λοιπόν ήταν ότι βγαίνονταν από τη φυλακή, την ώρα που βγαίνει από τη φυλακή αφηρημένος, συγκινημένος, προβληματισμένος για τη νέα του σελίδα, περνάει ένα φορτηγό και τον κάνει λιώμα. Εκεί λοιπόν θεώρησα, αφού το ξανασκέφτηκα, ότι μια τόσο τραγική ιστορία και δύσκολη, με συνθήκες απάνθρωπες μέσα στις φυλακές, να έχει τέτοιο τραγικό τέλος, τέλος θα με καίνε στους δρόμους, θα με βρίζουν περπατώντας στα σούπερ μάρκετ. Οπότε εκεί ήρθε η αλλαγή πορείας και έβαλα αυτό το δόλιο το δύστιχο να έχει δει έναν εφιάλτη. Η ιστορία με το φορτηγό στην αποφυλάκησή του ήταν ένας εφιάλτης. Στύπνησε ο άνθρωπος και πήγε σπίτι του. Έξυπνο. Είναι γνωστό ότι πολλοί συγγραφείς τοποθετούν και τον εαυτό τους μέσα στα μυθιστορήματά τους. Συμβαίνει αυτό και με σένα? Σε βρίσκουμε καμουφλαρισμένο δηλαδή στα μυθιστορήματα? Θα σου πω. Οι ιστορίες με τις οποίες καταπιάνομαι είναι όλες τραγικές, είναι κοινωνικά θέματα. Και γι' αυτό σου προανέφερα την πορεία μου μέσα σε φυλακές, σε ψυχιατρία, σε ανακριτικά γραφεία, σε χειρουργία για να δω γύρισε εγκεφάλου για παράδειγμα. Αυτό έγινε στο μαύρο φιλί. Άρα λοιπόν πώς να εντάξω τον εαυτό μου σε τέτοιες καταστάσεις? Το απέφυγα διακριτικά, αλλά κάποια συναισθήματα τα οποία έχει κάποιος μεγαλώνοντας στο σπίτι του, με τους γονείς του, στο σχολείο κλπ. Μπορούν να βγουν και να κολλήσουν στους εκάστοτε ήρωες. Απλώς ήμουν τυχερός στην πορεία των τελευταίων χρόνων ειδικά, γιατί μου ήρθαν στα χέρια τυχαία τρεις αληθινές ιστορίες, οι οποίες απογείωσαν την κατάσταση. Μιλάω για το Πικρό Γάλα, που είναι η ιστορία με τα ορφανοτροφία της Φρυδερίκης και τα δύο αδερφάκια που κλείστηκαν εκεί διότι σκοτώθηκε ο πατέρας τους. Αληθινά πρόσωπα. Ο Φώτης Ραπακούσης έχει το μουσείο του Άλλη Πασά στο νησάκι των Ιωαννίνων. Μετά μου ήρθε, θα σου πω μια ακόμα αληθινή ιστορία, το κορίτσι της Τάχτης, που είναι η σπαρακτική αφήγηση της μικρής Παρασκευούλας που βρέθηκε έγκλειστη στο Δημοτικό Σχολείο των Καλαβρίτων στο Ολοκαύτωμα.
τον πατέρα της, τα αδέρφια της, τους θείους της, τους συγγενείς της, όλους τους άντρες, σε πάση περιπτώσει. Και η Παρασκευούλα κατάφερε να επιβιώσει και περιέγραψε τη σπαρακτική της ιστορία. Ζει και βασιλεύει, αρχόντισα πια, στα Καλάβρετα, στα 86 της τώρα. Οπότε, ξέρεις, είχα ιστορίες πολλές να ασχοληθώ. Άφησα τον εαυτό μου απλό παρατήρητη απ' έξω. Επόμενα σχέδια, Μένιο, τι καλό μας ετοιμάζεις για τη συνέχεια? Το νούμερο 20, το 20ο βιβλίο, το οποίο ήταν ορόσημο για μένα, για τους λόγους που σου εξήγησα, ένα παιδί που έγραφε για πέναλτι, είναι τώρα με 20 μυθιστορήματα. Το 20ο λοιπόν ήταν μια πολύ δύσκολη, πικρή ιστορία, ο Αρχάγγελος των Βράχων, με έδρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τη Μυτιλίνη, και έχει να κάνει με το μεταναστευτικό, και εκεί χρειάστηκε να πάω, να μπω στις δομές των προσφύγων. Ήταν λοιπόν μια δύσκολη, πικρή ιστορία, με πολλά αληθινά γεγονότα, όχι απολύτως αληθινή, αλλά βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και με πρόσωπα υπαρκτά που είναι ζωή. Η βιβλιοπόλησα, ο συνταγματάρχης κλπ. Κλπ. Τώρα, για να πάρω μια ανάσα από αυτό, από αυτή τη δραματική ιστορία, γιατί είδα πράγματα στη Μυτιλίνη τα οποία ήταν πολύ σκληρά για όλους μας. Δηλαδή, μπορούμε να ξεχάσουμε το 1922 οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας έφυγαν διωγμένοι από την Μικρασία, με σφαγμένους δικούς τους ανθρώπους, οικογένειες, με κατεστραμμένες τις περιουσίες στα σπίτια τους, και έφτασαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες. Στην Ελλάδα ήταν Τούρκοι, στην Τουρκία ήταν Έλληνες. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε μια περισσότερη ευαισθησία, χωρίς να διαχωρίζουμε τα πάντα σε άσπρο ή μαύρο. Ήταν μια ιστορία δύσκολη, αλλά πολύ κατατομιστική, χωρίς να πάρω θέση, απλώς παραθέτοντας γεγονότα και καταστάσεις. Δηλαδή, είδα ανθρώπους να ανοίγουν το σπιτικό τους και τα μαγαζιά τους για να φροντίσουν αυτούς τους κατατρεγμένους, της γης τους κολλασμένους. Είδα και ανθρώπους, και έμαθα λεπτομέρειες, να ανοίγουν τα μαγαζιά τους για να φορτίσουν τα τηλέφωνα των προσφύγων και να ζητάνε 20 ευρώ για να φορτίσουν το τηλέφωνο. Ή να πουλάνε το νερό, το πλαστικό μπουκαλάκι, ένα δεκάρικο, 10 ευρώ. Είδα ανθρώπους να δίνουν την ψυχή τους, μιλάμε για Έλληνες βεβαίως, να δίνουν την ψυχή τους βοηθώντας όσο μπορούσαν, όπως μπορούσαν, αυτούς τους ανθρώπους, και άλλους να θέλουν να τους πετάξουν στη θάλασσα ξανά, στο γκρεμό και οπουδήποτε αλλού. Οπότε χρειάζεται περισσότερη ενσυναίσθηση και μια σκέψη του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, στην πάση περιπτώσει. Οπότε μετά από αυτή την ιστορία, η οποία είχε τη μαυρίλα της και την, κυρίως την μεγάλη ένταση, ξαναγυρίζω στην μυθοπλασία. Μιλάμε για το καινούργιο που θα βγει τον Οκτώβριο, αυτό που γράφω τώρα. Και πήγε το μυαλό μου, επειδή βρήκα πράγματα που μου έκαναν κλικ, που λένε, σε ένα πολιτικό θρίλερ, ερωτικό πολιτικό θρίλερ με απρόβλεπτες καταστάσεις και εξελίξεις. Αυτό είναι. Με πράγματα, μπράβο, που θα μπορούσαν να συμβαίνουν ακόμα και δίπλα μας. Εξαιρετικά. Ανυπομονούμε λοιπόν για τον Οκτώβριο. Κρίμα που δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Εμείς να ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι στη νέα της πορεία η Παγίδα των Χρωμάτων, εκδόσεις Ψυχογιός, Μένιος Αγγελαρόπουλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μένιο. Να είσαι καλά, γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πολύ.